Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο που ήταν ο Ηλίας. Ο πιο δυνατός ήταν ο Γιώργος. Πάω όμως στον Ανδρέα. Εδώ με το πουκαμισάκι του το... Τι είναι αυτό? Σωμόν. Το σωμόν. Ο Ανδρέας που ήρθε για να φτιάξει το κέφι μου. Έτσι. Θα μας χορέψετε, θα μας τραγουδήσετε? Όχι, αλλά ό,τι θέλεις δεν έχω πρόβλημα. Πώς θα μας φτιάξετε το κέφι? Εσύ θα μου λες και εγώ θα λέω. Τραγουδίστε. Τι να τραγουδήσω? Θα σου πω να σου ταιριάζει. Για πείτε μας. Πειράζει που είσαι και μεγάλη φίρμα. Δεν πειράζει. Πειράζει. Πού το ξέρατε ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι? Ναι, όταν καλά, ήμουν μικρός αυτό. Ένα αυτό και το, αν βρείτε και το, βασικά το πρώτο τραγούδι μου αγαπημένο όταν ήμουν 6 χρονών, θα σας παραδεχτώ, που επίσης δείχνει κάτι. Ξέρω εγώ. Είχα και μπλούζα με την μούρη του Ανδρεάδη και από κάτω έγραφε «Είμαι πολύ ωραίος». Α, είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ παλιό, βέβαια. Σας τρελαίνω, έχω και φωτογραφία από αυτό. Ήμουν έτοιμος να το πω. Θα τη βάλω στο Instagram. Τάσος Τρίφωνος στο 3MI, με κάνετε follow? Θα σας κάνω. Θα με κάνετε τώρα, Γιώργο? Μόλις φύγω από εδώ. Ανδρέα, εσείς με κάνετε follow? Μάλιστα. Ψέματα. Γιατί τον Ηλία? Γιατί έκανε. Είναι 2-3 φορές που έχει απαντήσει λάθος. Δεν είναι Ηλία, πρώτη φορά. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτο. Τι είναι, ενεπεμούσα και τέτοια, τι ψάχνει? Μούρθανε κάτι άλλα αρχαία εκεί πέρα, αλλά ήταν ξεκάθαρο πάντως το παυσάτο. Δεν πειράζει όμως. Ηλία, ένας είναι ο πιο δυνατός κρίκος στην οικογένεια και δεν είστε εσείς. Με 3 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος, λυπάμαι πολύ.